συγχωρείτε. Όταν μιλάμε για παιδεία, όταν μιλάμε για οικονομία, όταν μιλάμε γενικότερα για υγεία, οι συζητήσεις πλέον σταματάνε μέσα στις αίθουσες. Πλέον είναι έξω από τις αίθουσες ο αγώνας. Και εμείς θα συνεχίσουμε δυναμικότερα. Δεν το αφήνουμε. Ίσα-ίσα, τώρα αρχίζουμε. Γιατί πλέον από λόγια όλοι καταλάβαμε ότι δεν βγαίνει νόημα. Οκ, θα φύγει η Επιτροπή, θα πάει η Αθήνα, αλλά και εμείς σε συμπαράσταση θα βγούμε στους δρόμους. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα είναι κάτι απλό. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε, εντάξει, άρθει και η ώρα που θα μας ανακοινώσετε τη συγκεκριμένη ημερομηνία, γιατί δεν είναι θέμα μόνο του Καβουσίου. Δεν είναι του Καβουσίου. Μιλάμε για το τέταρτο, το τέταρτο μουσικό γυμνάσιο της Κρήτης. Μιλάμε για το πρώτο μουσικό γυμνάσιο Λασιθίου. Άκουσα τον αξιαγάπητο για μένα κύριο Πετράη χθες και έλεγε ότι στην εκπομπή σας ότι πρέπει να βγουν οι Καβουσανοί στους δρόμους. Δεν είναι θέμα Καβουσίου. Δεν είναι θέμα Δήμου. Είναι θέμα Λασιθίου. Λασιθίου, ακριβώς. Δεν ξέρω τώρα, ποιες θα είναι οι κινήσεις σας για την οργάνωση αυτού του αγώνα. Πολύ σωστά το λέτε και πολύ σωστά το κάνετε, αλλά όπως είπατε, κυρία Χαλακίδη, δεν πρέπει να είστε μόνοι σας. Εννοείται αυτό. Πέρα από αυτό, εννοείται ότι πρέπει να είμαστε μόνοι μας. Πέρα από αυτό που κάνουμε τώρα, δηλαδή την ενημέρωση των σκέψεων, δεν ξέρω πότε το προγραμματίζετε, αν δηλαδή προσδιορίζετε. Δεν είναι σκέψη, δεν είναι σκέψη, συγγνώμη. Δεν είναι σκέψη. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είμαστε σε συζητήσεις, ενεργοποιούμε συλλόγους και σιγά σιγά οργανώνουμε τις κινήσεις σας. Τις κινήσεις. Ωραία. Οπότε θα πρέπει λοιπόν, πέρα από την εκπαιδευτική κοινότητα που θα απευθυνθείτε και εννοείται και στους συλλόγους γονέων όλου του νομού, δεν ξέρω αν και οι δήμαρχοι έχουν του υπόλοιπου νομού, ας πούμε, εντάξει, ξέρω ότι το οραπεδίου είναι μαζί μας. Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου μπορεί να τοποθετήθηκε εδώ σε εμάς λίγο περίεργα, ότι δεν κάνει χωροθέτηση, ήταν λάθος, είπε ουσιαστικά. Δεν ξέρω η Σιτία πώς το σκέφτεται. Αλλά θα πρέπει, νομίζω, αφού μιλάμε για Λασίθη, να ενεργοποιηθεί όλη η εκπαιδευτική κοινότητα του Λασιθίου, όλοι οι Δήμοι του Λασιθίου, να μην είστε μόνοι σας. Αυτό πώς θα το χειριστείτε τώρα? Μόνοι μας, είμαστε στον ίδιο δήμο. Να μην είστε μόνοι σας, ναι, αυτό εννοώ. Δηλαδή, μην γίνει μια εκεί διαμαρτυρία, εκδήλωση, διεκδίκηση της λειτουργίας και να είστε μόνοι σας, ενώ η κοινότητα του Καβουσίου. Είμαστε υπό συζήτηση, υπό σχεδιασμό. Δεν μπορώ ουσιαστικά ακριβώς να τοποθετηθώ τώρα. Ωραία. Οπότε γίνονται κινήσεις λοιπόν. Γίνονται κινήσεις και για όλα αυτά που περιέγραψα προηγουμένως. Ωραία. Αλλά είναι αυτό, αυτή τη στιγμή καλούμε όλο τον κόσμο. Γιατί σήμερα μιλάμε για την παιδεία. Αύριο θα μιλάμε για την οικονομία. Αύριο, μεθαύριο, θα μιλάμε για την υγεία. Πρέπει ουσιαστικά όλοι μαζί να ενωθούμε. Μην λέμε, α, οκ, δεν με ενδιαφέρει το μουσικό γυμνάσιο. Αύριο όμως θα σε ενδιαφέρει η οικονομία στο σπίτι σου, στην επιχείρησή σου. Πρέπει ουσιαστικά όλοι μαζί να συμπαρασταθούμε ένα στον άλλον. Όλοι μαζί. Είναι αυτό που λείπει, το όλοι μαζί, ουσιαστικό όμως μαζί, δηλαδή μια ψυχή, πώς το λένε, λείπει στη σημερινή εποχή. Υπάρχει ένα... Λείπει. Ναι, έχουμε με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, έχουμε λίγο απομονωθεί, υπάρχει ένας εγωκεντρισμός, να το πω έτσι. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ημερομηνία που έχετε σκεφτεί ή περιμένετε τις εξελίξεις, πότε θα κλειστεί το ραντεβού? Περιμένουμε τις εξελίξεις, περιμένουμε το ραντεβού και... Δηλαδή θα γίνει, αν το κατάλαβα, αν κλειστεί ας πούμε 10 του Οκτώβρη παράδειγμα το ραντεβού με την Υπουργό και εσείς 10 του Οκτώβρη, προκειμένου να έχει και περισσότερη δύναμη, αν θέλετε, να έχουν περισσότερη δύναμη οι εκπρόσωποι μας του Δημοτικού Συμβουλίου που θα είναι στην Αθήνα, θα κάνετε ταυτόχρονα. Θα είναι η συμπαράστασή μας ακριβώς. Κάπως έτσι δηλαδή το φαντάζεστε. Μάλιστα, και είναι πολύ λογικό όλο αυτό. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε σε επαφή. Πολλά έχουμε σηκώσει πάρα πολύ αυτό το θέμα και όλο τον Αύγουστο. Είναι πολύ σημαντικό επίσης, είναι πολύ σημαντικό και για μας είναι θέμα τιμής πλέον, έτσι, το να λειτουργήσει αυτό το σχολείο, να λειτουργήσει άμεσα με 2, με 3, με 1 παιδί, όπως γίνεται και σε άλλες περιοχές. Αυτό νομίζω είναι το μοναδικό αίτημα που θα πρέπει με άλλες περιοχές και σε άλλα γυμνάσια, έτσι, το συμπληρώνω και το λέω και το ξαναλέω. Αν είναι δυνατόν, ουσιαστικά για μένα ήταν απλά μια δικαιολογία ότι δεν ήταν επαρκής ο αριθμός παιδιών.
όταν γνωρίζουμε πολύ καλά σε όλα τα μουσικά γυμνάσια mm-hmm. ότι αρχίζουν με ελάχιστα παιδιά. Mm-hmm. Κανένα γυμνάσιο δεν άρχισε πάνω από 10 παιδιά. Όλα με μονοψήφιο αριθμό άρχισαν. Οπότε δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να πατάνε στον μη επαρκή αριθμό παιδιών. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, κοντά σας θα είμαστε. Εν αναμονή της ημερομηνίας. Σας χρειαζόμαστε. Εννοείται ότι είμαστε μαζί σας. Εν αναμονή λοιπόν της ημερομηνίας του ραντεβού που θα κλειστεί, για να δούμε την ταυτόχρονη αυτή εκδήλωση διαμαρτυρίας και συμπαράστασης όπως την περιγράψαμε. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κυρία Χαλκιαδάκη. Όχι, σας ευχαριστώ πολύ. Ουσιαστικά θα προσθέσουμε στους δρόμους πλέον. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εσείς. Και εσείς, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά με την πρώτη τοπικής κοινότητας Καβουσίου για τις κινήσεις από εδώ και πέρα. Ετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους και να διεκδικήσουν την άμεση λειτουργία του Μουσικού Γυμνασίου Λασιθίου. Είμαι σίγουρη θα οργανωθεί καλά αυτή η διαμαρτυρία, διότι θα πρέπει να απευθυνθεί σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Όταν λέμε όλοι από τους μαθητές μέχρι και τους εκπαιδευτικούς, μέχρι και τους γονείς. Έχει όργανα που μπορεί να ποταμθεί και η τοπική κοινότητα, προκειμένου να γίνει σωστά όλο αυτό, να οργανωθεί σωστά όλη αυτή η διαμαρτυρία. Πάμε ένα διάλειμμα τώρα και επιστρέφουμε.